Η ιστορία μας είναι πολύ απλή. Μετά από τη μεγάλη μάχη με το Cell, δεν υπάρχει κάποια άλλη απειλή στον πλανήτη, άρα ο Gohan έχοντας χαλαρώσει, αποφασίζει να αφοσιωθεί στις σπουδές του. Παρ' όλα αυτά όμως, όλα αλλάζουνε, όταν ο Goku επιστρέφει για 24 ώρες στη ζωή για να λάβει μέρος σε ένα τουρνουά πολεμικών τεχνών. Μαζί όμως με τον Goku, ξυπνάει και το πάθος του Vegeta για μάχη. Δυστυχώς όμως το τουρνουά που θα συμμετείχαν οι δυο τους δεν ολοκληρώνεται, γιατί ο μάγος Μπάμπιτι αποφασίζει να αναστήσει το δυνατότερο τέρας όλων των εποχών. Ένα πλάσμα με το όνομα Majin Buu. Ο δυνατότερος, για τότε, θεός, ο Σιν, ζητάει βοήθεια από τον Goku και τους φίλους του ώστε να εμποδίσουν τον μάγο. Αλλά σύντομα, ο Vegeta, αναγνωρίζοντας ότι ο Goku τον έχει ξεπεράσει, πουλάει την ψυχή του στο μάγο για δύναμη, θέλοντας να πολεμήσει τον Goku για μια ακόμη φορά. Χάρη σε αυτή την πράξη, ο Majin Buu αποκτάει την ενέργεια που χρειάζεται και καταφέρει να ξυπνήσει. Έχοντας νικήσει τον Gohan, ο Vegeta που αφήνει τον Goku ανέστητο πηγαίνει να τον αντιμετωπίσει και σε μια απόπειρα για να τον εμποδίσει, ο Vegeta αποφασίζει να εκραγεί. Με το Vegeta νεκρό και με μόνη ελπίδα του κόσμου τον Goten, το μικρό γιο του Goku, και τον Trunks, το γιο του Vegeta, ο Goku αποφασίζει να τους διδάξει τη συγχώνευση. Μια τεχνική όπου ενώνει δύο άτομα σε ένα. Πριν γίνει όμως αυτό, έχει μια γρήγορη μάχη με τον Buu, αποκαλύπτοντας ότι έχει δημιουργήσει ένα νέο επίπεδο, τον Super Saiyan 3. Ο Goku γυρνάει στον άλλο κόσμο, ο Goten και ο Trunks ενώνονται, αλλά η νέα τους ένωση δεν καταφέρει να νικήσει το τέρας. Ο Gohan, ο οποίος δεν έχει πεθάνει, αλλά προπονιότανε με τους θεούς, επιστρέφει ακόμη δυνατότερος. Αλλά ούτε αυτός δεν είναι αρκετός για να νικήσει τον Buu, όπου σιγά σιγά αρχίζει να δυναμώνει απορροφώντας πολεμιστές. Η μόνη λύση είναι μία ακόμα συγχώνευση. Παρ' όλα αυτά, δίχως να υπάρχει χρόνος για χορούς, οι θεοί παρουσιάζουν τα μαγικά σκουλαρίκια από Τάρα. Ο Goku επιστρέφει στη ζωή, αλλά ο Gohan, έχοντας και αυτός απορροφηθεί από τον Buu, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Η ελπίδα φαίνεται να χάνεται, μέχρι να μάθουμε ότι και ο Vegeta αναστήθηκε για 24 ώρες, ώστε να δοκιμάσει να πολεμήσει το τέρας και πάλι. Οι δύο Saiyans ενώνονται στον παντοδύναμο Vegito. Μετά τη μάχη με το Vegito, οι δύο Saiyans, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί από τον Buu, καταφέρουν να σώσουν την οικογένεια και τους φίλους τους, και το τέρας, έχοντας χάσει όλα τα άτομα που είχε απορροφήσει, επιστρέφει στην αρχική του μορφή. Φτάνοντας στην τελική μάχη, ο Goku και ο Vegeta στέκονται απέναντι στην προσωποποίηση του απόλυτου κακού. Φαίνεται όμως ότι οι δύο Saiyans δεν έχουν αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσουν το τέρας. Άρα, η μόνη λύση είναι μια τεράστια σφαίρα ενέργειας. Η σφαίρα ολοκληρώνεται χάρη στη δύναμη του Mr. Satan, ο οποίος πείθει τον κόσμο να βοηθήσει, ο Vegeta ζητάει από τον Δράκο Πορούγκα να θεραπεύσει τον Goku, και έτσι, με όλη του τη δύναμη, ο Goku καταφέρει να νικήσει το τέρας. Η ιστορία μου είναι πολύ απλή, θα έλεγα. Όμως η απλότητά της είναι αυτό που την κάνει να διαφέρει. Είμαστε ακριβώς περίπου 4 χρόνια μετά από τη μάχη με τον Piccolo Junior. Ο Goku πλέον έκανε ένα παιδί με την Τζίτζι, τον μικρό Gohan. Έτσι ο Goku αποφασίζει να πάει σπίτι στο σπίτι του δάσκαλου του, για να δει τους φίλους του πάλι. Οι οποίοι δεν έχουν δει τον Goku όλα αυτά τα χρόνια και είναι έκπληκτοι που έκανε παιδί. Όμως για κακή του τύχη, ένας εξωγήινος έρχεται να γυρίσει τη ζωή του στον Goku ανάποδα, λέγοντάς του πως όλα αυτά τα χρόνια είναι και αυτός ένας εξωγήινος από έναν μακρινό πλανήτη που λέγεται πλανήτη Vegeta, και ότι ανήκει στη δυνατότερη φυλή του σύμπαντος, τον Saiyan, και ο μόνος σκοπός που είχε ήταν να έρθει στη γη να την καταστρέψει. Με αυτό ο Raditz απαγάγει το γιο του και ο Σογκόκου πρέπει να συνεργαστεί με τον εχθρό του τον Piccolo για να τον νικήσουν. Ο Σογκόκου θυσιάζεται στη μάχη για να σώσει τον πλανήτη από αυτή την απειλή. Όμως χωρίς να το ξέρουν, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ο Raditz τους ενημερώνει ότι οι άλλοι δύο Saiyan πιο δυνατοί από αυτόν θα έρθουν σε ένα μόλις χρόνο για να πάρουν εκδίκηση. Με τον Σογκόκου πεθαμένο και μη γνωρίζοντας πότε ακριβώς θα επιστρέψει, οι ήρωές μας πρέπει να προπονηθούν σκληρά για να σώσουν τον πλανήτη τους από τη μεγαλύτερη απειλή που είχε περάσει ποτέ στη γη. Λόγω του ότι η ιστορία αυτή παίρνει μέρος μετά τα γεγονότα της πρώτης σειράς, όλοι οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες όπως ο Κρίλιν, ο Τίνσεν Χάν, ο Γιάμσα, ο Κάο, ναι, τον είπα Κάο, υπάρχει θέμα, και ο Γιατζιρόμπι, έχουμε στην ομάδα δύο καινούργιους χαρακτήρες που θα καταλήξουν δύο από τους καλύτερους χαρακτήρες της ιστορίας μας, αλλά και της ίδιας της σειράς. Δύο χαρακτήρες που η αρχή της απίστευτης σχέσης τους ξεκίνησε εδώ, ο Gohan και ο Piccolo. Ο Piccolo μετά από τόσο καιρό καταλαβαίνει πως είναι να πολεμάς για κάτι που θες να προστατεύσεις και πως είναι να θυσιάσεις τον εαυτό σου για κάτι που πιστεύεις ότι αξίζει να ζει πιο πολύ από σένα. Από την άλλη, ο Gohan, ένα μικρό πεντάχρονο παιδί, βρίσκεται σε μια μάχη που υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί και ο πλανήτης, και τον βλέπουμε να μην ξέρει ακριβώς τι θέλει, αλλά μέσα του κρύβεται μια δύναμη που κανένας δεν μπορεί να νικήσει. Όμως φυσικά ο κύριος πρωταγωνιστής εδώ είναι ο Son Goku, ο οποίος είναι εδώ και πάλι να μας αποδείξει πως είναι από τους πιο δυνατούς στη γη και το δείχνει τέλεια στη μάχη του. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε για τον καινούργιο του δάσκαλο, τον Βασιλιά Κάι. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες όπως ο Χιονοζίνη και η Μπούλμα κάθονται από μακριά και βλέπουν αυτή την απίστευτη μάχη, η οποία θα αλλάξει την ιστορία τους και θα ανοίξει πόρτες για πιο πέρα από τη γη, μέχρι και στο διάστημα.
Εδώ άνετα σε βάζω κάτω. Έχω τον Γκόκου, έχω τον Βετζέτα, έχω τον Γκόχαν όπου επιστρέφει με τη δυνατότερη μέχρι και σήμερα μορφή του, έχω τα Fusion και φυσικά έχω τον μοναδικό Mr. Satan. Εντάξει, είμαστε στην τελευταία ιστορία του μάγκα, ο Toriyama δίνει περισσότερο βάση στους Saiyans γιατί οι Saiyans πουλάνε στο κοινό, άρα αν εξαιρέσουμε τον Piccolo, τον Dende και μερικές μικρές εμφανίσεις από τους γήινους, οι Saiyans κυριαρχούν σε αυτή την ιστορία. Φυσικά υπάρχουν εμφανίσεις όπως του Tenshin Han, αλλά για να είμαι ειλικρινής, από τη μέση του Cell Saga έως και το τέλος του Μπου, οι Saiyans είναι το επίκεντρο όλης της ιστορίας. Για κακούς έχω τον Μπάμπιτι, τον Ταμπούρα και φυσικά τον main κακό της ιστορίας, τον Majin Buu. Προφανώς και ο σημαντικότερος είναι ο Μπου, μιας και αυτός πολεμάει τους ηρωές μας σχεδόν κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας. Πράγμα που είναι θετικό. Έχουμε τον Χοντρό Μπου, τον Γκρι, τον Σούπερ, τον Μπου που απορρόφησε τον Γκότινγκς και τον Πίκολο, τον Μπου που απορρόφησε τον Γκόχαν και τέλος την προσωποποίηση του κακού που στα αγγλικά είναι γνωστός και ως Kid Buu, τον Original Majin Buu. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Majin Buu είναι ότι εκτός της μεγάλης του δύναμης έχει και την ικανότητα να θεραπεύεται. Τον βλέπουμε να ανατινάζεται, τον βλέπουμε να τον τρυπάνε και πάλι επιστρέφει. Παρ' όλα αυτά, οι φυσικές του ικανότητες δεν είναι το μόνο του πλεονέκτημα. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι ότι κάθε απορρόφηση αλλάζει την προσωπικότητά του. Όπου φαίνεται να έχει παιδική προσωπικότητα, να είναι σοβαρός, να είναι πιο στρατηγικός και στο τέλος απλά να είναι ένα τέρας. Όλη η ιστορία του Buu Saga είναι κυριολεκτικά σαν να πολεμά με Final Boss σε video game. Αφού αντιμετωπίσει την πρώτη του μορφή, εμφανίζεται η επόμενη, μέχρι που στο τέλος φτάνουμε στην τεράστια μάχη και αντιμετωπίζουμε την τελική του μορφή. Εδώ εισάγονται δύο από τους πιο εξαιρετικούς κακούς που μας δίνει ο Toriyama, ο Nappa και ο Vegeta. Αν και ο Raditz θεωρείται μέλος της ομάδας τους και για μένα είναι ένας χαρακτήρας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, δυστυχώς είναι απλά ένα μικρό εμπόδιο μπροστά στα μεγάλα τέρατα που θα εμφανιστούν μετά. Αυτό όμως δεν με κάνει να τον αντιπαθώ καθόλου. Από την άλλη έχουμε τον Nappa και τον Vegeta. Ο Nappa για μένα είναι ένας από τους πιο τρομακτικούς κακούς που έχω δει. Η παρουσία του και μόνο με κάνει να θυμάμαι πώς αισθανόμουν γι' αυτόν όταν ήμουν μόλις 7 χρονών. Ένας τεράστιος τύπος το οποίο το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει τα πάντα γύρω του. Χωρίς όμως συνέστηση για το τι μπορεί να προκαλέσει πραγματικά. Είναι ένας αφελής κακός θα λέγαμε. Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του αρέσει να χάνει. Και μπορεί να γίνει πολύ σκληρός, όπως έχουμε δει στη μάχη. Από την άλλη ο Βετζέτα. Ένας από τους καλύτερους κακούς που υπήρξε για μένα, έχοντας πίσω του μια μεγάλη βασιλική οικογένεια, η οποία πίστευε σε αυτόν, ας δεν τον κάνει έναν κακομαθημένο και αναζωνικό χαρακτήρα. Αν και μπορεί να λέει για την περηφάνεια των Σάγιαν όσο θέλει, εγώ απλά βλέπω ένα χαρακτήρα ο οποίος να βρίσκει μπροστά του έναν αντίπαλο που θεωρείται κατώτερος από αυτόν, να τον νικάει στη μάχη, νευριάζει και προσπαθεί να κερδίσει με κλεψιές και με ατιμίες, ώστε να αποδείξει τον εαυτό του ότι όντως είναι ο καλύτερος. Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω περηφάνεια, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος όταν χάνει τα βρίσκει σκούρα. Είναι σκληρός και άκαρδος, εγωιστής και απάνθρωπος. Όμως για μένα το καλύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι όλα αυτά που προανέφερα δημιουργήθηκαν λόγω του ότι είναι στην ουσία ένα πιόνι του Freezer, το οποίο το κάνει για μένα έναν πιο τραγικό χαρακτήρα. Για μένα το Saiyan Arc έχει πάρα πολλά πράγματα να θυμάσαι. Για παράδειγμα το Big Struggle του Goku και του Vegeta, το οποίο ξεκίνησε όλες αυτές τις απίστευτες μάχες που βλέπουμε μετά στη σειρά, για μένα είναι σαν να άνοιξε σχολή εδώ το Toriyama και απλά έβαλε δύο ακτίνες ακοντράντι. Όμως το άγχος σου εκείνη τη στιγμή και η αντρεναλίνη σε κάνουν να είσαι 100% μέσα στη μάχη. Εδώ γίνεται τέλεια, όπως και όλη η μάχη κατά τη γνώμη μου. Μετά θα αναφέρω το θάνατο του Πίκολο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο συγκινητικούς θανάτους στον Dragon Ball, δείχνοντάς μας πως ίσως να μην υπάρχει καμία ελπίδα πλέον για τους ήρωές μας. Όμως ο Σονγκόκου έρχεται, μας κοιτάει και λέει: «Μη φοβάστε, τώρα είμαι εγώ εδώ». Εάν κάποιος σας πει πως δεν ένιωσε μια ασφάλεια τότε όταν ήταν μικρός που το έβλεπε, σας επιβεβαιώνω πως λέει ψέματα. Μια άλλη θα πρέπει να είναι όλες τις στιγμές που ο Γκόχαν νευριάζει. Διότι δείχνει πως εάν και είναι ένας μικρός, μέσα του κρύβεται μια απίστευτη δύναμη, που με τον καλύτερο έλεγχο θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για τη γη. Επίσης θα ήταν κακό για μένα εάν δεν ανέφερα όλη την προσπάθεια των χαρακτήρων μας. Οι θάνατοί τους για μένα είναι στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ, διότι δυστυχώς ένιωθα πως ίσως πλέον να ελαττώνουν την ελπίδα τους για νίκη. Η στιγμή για μένα, ειδικά που ο Τίνσιχαν πεθαίνει και ο Κρίλιν φωνάζει για τον Σονγκόκου απελπισμένος, με κάνει και να τριχιάζω ολόκληρος. Είναι ένα σημάδι πως πλέον είναι όλοι αβοήθητοι. Καλύτερες στιγμές στην ιστορία? Πάρα πολύ απλό. Έχουμε μία από τις πιο iconic μεταμορφώσεις μετά τον Super Saiyan 2 Gohan, τον Super Saiyan 3 Goku, όπου κυριολεκτικά για ένα ολόκληρο επεισόδιο ο Goku φωνάζει, η γη τρέμει και βλέπουμε όλους τους φίλους να αντιδρούν, μέχρι το σημείο που κυριολεκτικά τα μαλλιά του μακραίνουν ακόμα περισσότερο και αποκτάει μια απίστευτα δυνατή μορφή, που μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον από άποψη σχεδίου, τη θεωρώ πολύ ξεχωριστή μορφή. Τα φρύδια εξαφανίζονται, τα μαλλιά μακραίνουν, έχουμε κεραυνούς γύρω από το σώμα και ο Γκόκου σοβαρεύει τόσο πολύ που οι ηθοποιοί για να το δείξουν αυτό κάνουν τη φωνή του να ακούγεται πιο βαριά. Μια ακόμη εκπληκτική σκηνή είναι η ρεβάνς του Γκόκου με το Βετζέτα.
Ο Βετζέτα έχοντας γίνει Μάτζιν, αντιμετωπίζει τον Γκόκου και έχουν κυριολεκτικά μια απίστευτη μάχη που, αν και δεν έχει καθαρό νικητή στο τέλος, μας περνάει απίστευτα συναισθήματα για την ψυχολογία του πρίγκιπα, καθώς επίσης μας αναπτύσσει το χαρακτήρα του Γκόκου και δείχνει πόσο πολύ έχει οριμάσει. Αν και στην οθόνη βλέπουμε δύο σάγια να συγκρούονται με τις γροθιές τους, στην πραγματικότητα η σύγκρουση είναι μέσα στο Βετζέτα. Έχοντας αλλάξει και προτιμώντας τη ζωή του στη γη, αναρωτιέται αν θα ήταν καλύτερο να ξαναγίνει πολεμοχαρής πρίγκιπας ή να ηρεμήσει. Πραγματικά μια ξεχωριστή μάχη που το άνιμε τη δικαίωσε πλήρως. Μερικές ακόμα πάρα πολύ σημαντικές σκηνές είναι η πρώτη εμφάνιση μιας συγχώνευσης του Gotenks, η οποία, αν και κυρίως κομική, μας έδειξε ότι οι μικροί Saiyans μπορούν και αυτοί να αποκτήσουν πάρα πολύ δύναμη. Η μάχη του Ultimate Gohan. Έχοντας σπάσει το σπαθί Zeta και έχοντας προπονηθεί με τον γέρο Kaioshin για να ξεπεράσει τα όρια του, ο Gohan επιστρέφει, αντιμετωπίζει το δυνατότερο εχθρό της ιστορίας και καταφέρνει μέσα σε μερικά λεπτά να τον βάλει κάτω. Η μάχη είναι μοναδική, είναι σύντομη και φυσικά δίνει χαρά σε όλους τους Gohan fans οι οποίοι είχαν να τον δουν να είναι τόσο απίστευτος από τότε που πολέμησε το Cell. Και τέλος, η απόλυτη σκηνή. Ένας επίλογος που μας κράτησε στις οθόνες μας και μας έκανε να αναρωτιόμαστε πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία. Έχουμε τον Goku να προσπαθεί να χτίσει μια Spirit Bomb, το Vegeta να αποτυγχάνει να τον βοηθήσει, το Mr. Satan να πείθει τον κόσμο, ο Goku με την ολοκληρωμένη Spirit Bomb να μην μπορεί να την πετάξει γιατί ο Vegeta είναι στη μέση. Στη συνέχεια, αφού καταφέρει να την πετάξει, να μην μπορεί να τη σπρώξει αρκετά για να νικήσει τον Μπου, και τέλος, με τον Goku θεραπευμένο, έχουμε όλους τους φίλους να του φωνάζουν να νικήσει το τέρας. Μια άψογη τελική μάχη που συνοδεύεται από flashbacks, πανέμορφο soundtrack και τα ανάλογα designs και animation. Ο τελευταίος μονόλογος του Goku πριν πετάξει τη Spirit Bomb κυριολεκτικά εξηγεί όλη του την προσωπικότητα. Ναι, αντιμετωπίζει ένα σκληρό τέρας, και ναι, μέσα του σαν Saiyan του αρέσει η μάχη, αλλά κατά βάθος θα ήθελα να τον δει σε καλύτερο άτομο. Και έχοντας μια τόσο καλόβουλη ευχή, ο Goku νικάει το τέρας και συνέχεια τον κάνει τον πρώτο του μαθητή. Εδώ είναι πολύ εύκολο. Το άνιμε είναι κλάσης ανώτερο. Αρχικά έχουμε τα ομορφότερα σχέδια χαρακτήρων σε όλο το Dragon Ball. Το Dragon Ball Z προς το τέλος του Cell και κατά τη διάρκεια όλου του Μπου είναι απλά πανέμορφο. Όλοι οι χαρακτήρες δείχνουν αψεγάδιαστη, υπερβολική λεπτομέρεια, τρομερό design στα μαλλιά, όλοι οι Super Saiyans έχουν τα σωστά χρώματα και όλοι οι χαρακτήρες δείχνουν στις σωστές ηλικίες. Μην αναρωτιέστε γιατί στο Super όλοι αναζητούν αυτά τα designs να επιστρέψουν, είναι μακράν τα καλύτερα που είχε ποτέ η σειρά. Αλλά πέρα από τα designs, το χρώμα και το animation, μην ξεχνάμε και έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Τα fillers. Ναι, θα μιλήσω για fillers. Στο Saiyan Saga έχουμε επεισόδια όπως ο Gohan με το ρομπότ, έχουμε τα μαθήματα οδήγησης στο Android Saga και στο Buu Saga έχουμε τα καλύτερα fillers που θα μπορούσαμε να είχαμε ποτέ. Μια απίστευτη επέκταση στη μάχη Goku εναντίον Majin Vegeta. Οι μονόλογοι, τα βλέμματά τους, ο τρόπος που ένας συμπεριφερόταν στον άλλον, περιγράφουν άψογα την ψυχολογία του πρίγκιπα των Saiyan. Όπου αν και σαν άτομο πάντα μίλαγε για την περηφάνεια του, η αλήθεια είναι ότι στον Buu Saga τον βλέπουμε να είναι πραγματικά περήφανος. Και το κερασάκι στην τούρτα σε αυτή την ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από το soundtrack. Η Toei, έχοντας ήδη μερικά άψογα κομμάτια στη συλλογή της, αποφασίζει να προσθέσει πολλά από τα κομμάτια που χρησιμοποιούνται στις ταινίες και στη σειρά, με αποτέλεσμα το Dragon Ball Z, Cell Saga και Buu Saga να έχουν από τα πιο όμορφα soundtracks όλης της σειράς. Τώρα θα με ρωτήσετε, δηλαδή το manga δεν είναι όσο καλό είναι το anime? Και εδώ η απάντηση είναι λίγο ιδιαίτερη. Ναι, το anime είναι η καλύτερη εμπειρία. Το manga είναι μια πιο σύντομη εμπειρία και πιο περιεκτική. Με αποτέλεσμα, άμα θέλεις να διαβάσεις την ιστορία στα γρήγορα, χωρίς να χάσεις κάποια λεπτομέρεια και φυσικά με τα ιδιαίτερα designs του Toriyama, πρέπει να δοκιμάσεις το manga. Σε καμία περίπτωση δεν προτείνω να δεις μόνο το anime ή να διαβάσεις μόνο το manga, αλλά κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλύτερο πρώτα να δεις το anime και στη συνέχεια να πας στο manga. Για μένα εδώ η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Ξεκάθαρα το anime εδώ νικάει. Εάν και το art του Toriyama είναι κάτι που μπορείς να θαυμάσεις, το anime σου δίνει πολλές συγκινητικές και οικογενειακές στιγμές, θα έλεγα, που το manga δεν το δίνει. Για παράδειγμα, στιγμές όπου ο Goku να σώζει τον Gohan στο πρώτο επεισόδιο ή όλη η ιστορία του Gohan που ζει μόνος του να προπονηθεί. Όλα αυτά είναι ιστορία από το anime. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι όταν ο Krillin πάει στην Disney και τον πατέρα της να ενημερώσει για το θάνατο του άντρα της. Κάτι τέτοια, αν και μπορεί να μην δίνουν πολύ σημασία στην ιστορία, για μένα δείχνει πως το anime έδωσε περισσότερη έμφαση στις αντιδράσεις των χαρακτήρων και στην ανάπτυξή τους όπως προανέφερα, όπως του Gohan και του Piccolo. Αντίθετα, στο manga δεν το πετυχαίνει τόσο. Όμως δεν έχουμε μόνο συγκινητικές στιγμές, έχουμε και κάποιες χαρούμενες και κάποιες για να διασκεδάσεις. Για παράδειγμα, όλες τις στιγμές που ο Σον Goku πρέπει να περάσει κάποια εμπόδια για να φτάσει στον Βασιλιά Kai. Αυτά είναι όλα στο anime. Αλλά είναι ωραία να τα βλέπεις διότι είναι διασκεδαστικά. Επίσης, το anime μας δείχνει και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων χαρακτήρων στη μάχη, όπως της Bulma και του Χιρονοζίνη, κάτι που το manga δεν το κάνει.
Εδώ βλέπουμε στο άνιμε πως στην αρχή το έβλεπαν από την τηλεόραση και μετά η μπάμπα του το δείχνει με τη σφαίρα της. Κάτι που okay, δεν είναι σημαντικό για την ιστορία, όμως το άνιμε φρόντισε να σου δείξει όλους τους χαρακτήρες τι ακριβώς κάνουν εκείνη την ώρα και πώς αντιδράνε. Και γι' αυτό πιστεύω είναι ένα άρκ που φροντίζει για όλους τους ηρωές μας. Ίσως εκτός από τον καημένο το Γιάμτσα που πεθαίνει πρώτα στη μάχη. Αλλά τουλάχιστον το Saiyan Arc χειρίζεται καλύτερα τους χαρακτήρες μας. Όχι σαν τον Buu Arc. Γεια σας παιδιά, Mazinger Destro εδώ. Προφανώς και τα debate μας δεν θα περιορίζονται μόνο στο Dragon Ball, αλλά αντίθετα θα προτιμούσαμε να μιλάμε για τα πάντα. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια την επιλογή σας για το επόμενο debate και αναλόγως θα διαλέξουμε ένα από αυτά. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!